Η διαδικασία της κτηματογράφησης στον ομό Ηλίας έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα του οποίου οι ρίζες ανάγονται δεκαετίες πριν, πλην όμως στο πλαίσιο της κτηματογράφησης αναδείχθηκε σε όλη του τη διάσταση. Αφορά την αντιδικία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων, κατά κύριο λόγο αγροτικών αλλά όχι μόνο, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Χυμαδιού, Κουτσοχέρας και Ερμέρη Μουζακίου του Δήμου Πύργου, αλλά και της τοπικής κοινότητας Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας. Και υπάρχει για το ζήτημα αυτό διεκδίκηση της κυριότητας των εκτάσεων αυτών από την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας της Ιεράς Μητρόπολης Αιγιαλίας και Καλαβρίτων. Η Μονή λοιπόν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης προσκόμισε έγγραφα και στοιχεία με τα οποία ισχυρίζεται ότι η έκταση αυτή της ανήκει κατά κυριότητα. Από την άλλη πλευρά, όλες αυτές τις εκτάσεις τις καλλιεργούσαν επί δεκαετίες οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι εν τω μεταξύ έχουν προβεί σε μία σειρά από δικαιοπραξίες που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα ακίνητα και οι ίδιοι προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι οι εκτάσεις αυτές τους ανήκουν. Και ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν στην κατοχή τους τις εκτάσεις αυτές επί δεκαετίες και επιμελούνται οι ίδιοι για την τύχη τους, φορολογούμενοι για την κατοχή των εκτάσεων αυτών, έχουν αποκτήσει το αντίστοιχο δικαίωμα το οποίο επιχείρησαν να δηλώσουν στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο, ωστόσο, κατά τη φάση της προανάρτησης, θεώρησε ότι ο τίτλος τον οποίο επικαλείται η Μονή είναι υπέρτερος αυτών που επικαλούνται οι κάτοικοι και σε αυτό το στάδιο έχει καταχωρήσει τις εκτάσεις αυτές στο όνομα και στην κυριότητα της Ιεράς Μονής. Νομικά το ζήτημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Οι ρίζες του ανάγονται σε νομοθετήματα τα οποία ψηφίστηκαν τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, με βάση τις οποίες οι μονές σε ολόκληρη τη χώρα, που σημειωτέων αποτελούν κατά κύριο λόγο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, απέκτησαν δικαιώματα κυριότητας επί μεγάλων εκτάσεων και ταυτόχρονα προβλέφθηκε ότι κατά των μονών αυτών δεν μπορεί να αντιταχθεί ο θεσμός της χρησικτησίας, δηλαδή της μακρόχρονης κατοχής των εκτάσεων αυτών από κάποιον άλλον, διότι οι μονές ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απολαμβάνουν των ιδίων προνομίων που απολαμβάνει και το δημόσιο. Το ζήτημα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με διάφορες άλλες αφορμές στα δικαστήρια της χώρας και νομικά είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν ξέρω αν στην προκειμένη περίπτωση εν τέλει θα επιλεχθεί η δικαστική οδός ή αν εν τέλει θα επιλεχθεί, κάτι που μάλλον φαίνεται να προκρίνεται, η οδός της νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, ώστε με μια πολιτική πρωτοβουλία η οποία θα ανοιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση να αντιμετωπιστεί το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβεί είναι ότι είτε με δικαστική απόφαση ρυθμιστεί, είτε με νόμο αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα πρέπει να πρόκειται για μια οριστική και μόνιμη επίλυση του προβλήματος και όχι για μια πρόσχερη και εμβαλωματική προσέγγιση και θα πρέπει να πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος θα είναι συμβατός σε κάθε περίπτωση με το Σύνταγμά μας αλλά και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προκειμένου να μην είναι ένας νόμος ο οποίος στην πορεία θα καταρρεύσει ενώπιον των δικαστηρίων τα οποία θα κρυμπηθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα και δεσμευόμενα από τις προβλέψεις της συνταγματικής μας τάξης αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα κρίνουν τον νόμο αυτό ως αντισυνταγματικό. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν χρειάζονται ακραίες φωνές, δεν χρειάζεται λαϊκίστικη προσέγγιση, αλλά με σοβαρότητα και με εξέταση όλων των πτυχών, πολιτικών, ηθικών, κοινωνικών και κυρίως νομικών, θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό από τους αρμοδίους, ώστε να επιληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να χαθούν δικαιώματα και χωρίς να βρεθούν στον δρόμο άνθρωποι οι οποίοι επιζούν από την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών.